Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στον απόϊχο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 90 χρόνια ιστορίας του ΑΣ Μακεδονικού, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας στην αποψινή μας εκδήλωση. Πριν από λίγους μήνες τιμήσαμε την 90χρονη πορεία διάρρηξης αθλητικής, πολιτιστικής και εθνικής δράσης του ενδόξου σωματείου μας. Σε μια λαμπρή εκδήλωση ταυτόχρονα τιμήσαμε και ανθρώπους σημαντικούς, παράγοντες, αθλητές, φίλους που σημάδεψαν ο καθένας ξεχωριστά την 90χρονη πορεία του Συλλόγου μας. Στο βίντεο που προηγήθηκε είδαμε αποσπάσματα της ιστορίας αυτής. Θα σταθώ για άλλη μια φορά στο 1937, όταν ονομάστηκε ο Σύλλογός μας από Προσφυγική Ένωση σε ΑΣ Μακεδονικός για Εθνικούς Λόγους. Όποτε μου δίνει την ευκαιρία και η χαρά να επικοινωνώ μαζί σας, αναφέρουμε πάντα και αναδεικνύω την ιστορική αυτή απόφαση της τότε κυβέρνησης που ανέδεσε τον αθλητικό μας Σύλλογο να είναι εκ των πρεσβευτών του ονόματος της Μακεδονίας. Αλήθεια, πόσο επίκαιρη είναι σήμερα η απόφαση της τότε κυβέρνησης. Κυρίες και κύριοι, ως πρόεδρος του Μακεδονικού, που έγινε ομόφωνα δεκτή η πρότασή μου στο έμβλημα του Συλλόγου και δίπλα στο Λευκό Πύργο να μπει το αστέρι της Βεργίνας, αισθάνομαι την ανάγκη να σας προτρέψω να αφουγιστείτε στο θέμα της Μακεδονίας. Η συμφωνία των πρεσβών που εμπορεί όνομα, γλώσσα και εθνικότητα στηρίζεται επάνω στο ψέμα και είναι βέβαιο ότι δεν θα αντέξει τον χρόνο. Αυτή δε που την υπογράψαν θα είναι υπόλογη απέναντι ιστορία και όχι μόνο, πιστεύω. Σήμερα και εν έτη 2019 ο Μακεδονικός αποτελεί ένας από τους μεγαλύτερους αθλητικούς οργανισμούς της πατρίδας μας, έχοντας αγωνιστικά τμήματα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, κολύμβηση, πόλο, που με επιτυχία συμμετέχουν στα εθνικά πρωταθλήματα και έχουν συνειδητό στόχο να διεκδικούν την κορυφή των αριστεχνικών πρωταθλημάτων. Οι διώκτες εγκαταστάσεις μας αποτελούν τόπο άθλησης, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας. Έναν αθλητικό πνεύμονα στο δυτικό τομέα της Θεσσαλονίκης που φιλοξενεί σήμερα πάνω από 2.000 οικογένειες και που εμπιστεύονται την άθληση, την επιμόρφωση και την ψυχαγωγία των παιδιών τους εμάς. Στο κομμάτι των ακαδημιών καταφέραμε να απαριθμούμε εκατοντάδες μικρούς φίλους σε όλα μας τα τμήματα, προσφέροντας υπηρεσίες από επιστημονικά καταρτισμένους συνεργάτες, προάγοντας ταυτόχρονα όλες τις αξίες του αθλητισμού και του εθαγωνίζεστε. Σήμερα οι αθλητικές μας εγκαταστάσεις δεν μας αρκούν γιατί έχουμε μεγαλώσει. Τμήματα των υποδομών μας προπονούνται μακριά από τη βάση μας σε διάφορα σημεία της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης. Διάφορα τμήματά μας ψάχνουν απεγνωσμένα για γυμναστήρια και κολυμπητήρια. Καλό για άλλη μια φορά λοιπόν από αυτό το βήμα τους αρμοδίους της πολιτείας να στηρίξουν το αίτημα του ιστορικού Μακεδονικού για μακροχρόνια μίσθωση 50 εκ των 700 στρεμάτων του στρατοπέδου Καρατάσου, όμορα με την ιδιοκτησία 30 στρεμάτων του Συλλόγου μας. Γιατί ο Μακεδονικός αποτελεί μια συνέργεια, μια συνέχεια των δημοτών και ανασπόσπαστο κομμάτι της περιοχής. Ο πνεύμονας πρασίνου που θα δημιουργηθεί θα ευνοήσει τους κατοίκους όλης της περιοχής, ενώ ταυτόχρονα θα δώσει στο σύλλογό μας την ανάσα που χρειάζεται για να συνεχίσει την αδιάλειπτη πορεία του. Κλείνοντας, επειδή πολλά έξιμα πήρα εγώ από τους προηγούμενους ομιλητές, θα ήθελα να πω ότι αν δεν υπήρχαν οι άνθρωποι οι οποίοι αποτελούν τη διοίκηση, αποτελούν τους εφόρους του τμήματος, το διοικητικό τμήμα, τους προπονητές μας, τους γυμναστές μας, το εργατικό δυναμικό, τους φροντιστές, την ιατρική ομάδα, τους αθλητές μας, τα παιδιά μας, τις ακαδημίες και σε όλους τους γονείς και την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν, δεν θα είχε ο Μακεδονικός αυτή την εικόνα. Θα ήθελα να τους χειροκροτήσουμε όλοι μαζί. Γιατί πραγματικά εσείς είστε η δύναμη του Μακεδονικού. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλή χρονιά. Θα ήθελα να συγχαρώ τα παιδιά μας και να ευχηθώ καλή επιτυχία στη συνέχεια των προσπαθειών τους. Αλλά με την ευκαιρία της σημερινής εκδήλωσης θα ήθελα να συγχαρώ το Μακεδονικό
για τα 90 χρόνια ιστορίας του, που κρατάει το ποιοτικό αθλητισμό ολόκληρης Μακεδονίας ψηλά, και θέλω ιδιαίτερα να τον συγχαρώ που φρόντισαν κάποιοι άνθρωποι στην πορεία του το όνομα αυτό, το ιερό, το Μακεδονικός, να ακούγεται όχι μόνο εντός αλλά και εκτός των συνόρων σε όλο τον κόσμο, υπογραμμίζοντας παντού την ελληνικότητα και τη μοναδικότητα της Μακεδονίας. Και βέβαια αυτή η πορεία δεν θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα αν δεν υπήρχαν από πίσω εμπνευσμένοι άνθρωποι. Και θέλω σήμερα, με αφορμή τη συνάντησή μας αυτή, να πω ότι είμαι πραγματικά περήφανος ως Περιφερειάρχης που στον τόπο μας υπάρχουν τέτοιες ομάδες, τέτοιοι σύλλογοι, αλλά και άνθρωποι όπως ο Παύλος ο Ανδρώνης, που δίνει τον καλύτερό του εαυτό, παλεύει με τεράστια και σημαντικά εμπόδια και νικάει πάντα και προχωράει μπροστά, σηκώνοντας το Μακεδονικό και τη Θεσσαλονίκη μας πάντα ψηλά. Μπράβο Παύλο, καλή χρονιά σε όλους σας με υγεία. Συγχαρητήρια στα παιδιά μας, συγχαρητήρια στην ομάδα μας, συγχαρητήρια στη διοίκηση, σε αυτούς που στηρίζουν 90 συν 1 τώρα χρόνια τις προσπάθειες του Μακεδονικού σε όλα τα αθλήματα με την ίδια δύναμη και το ίδιο πάθος. Εύχομαι επιτυχίες, καλό κουράγιο, με αγάπη, και εμείς θα είμαστε σταθερά στο πλευρό του Μακεδονικού μας. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους. Τι να πει κανείς για αυτήν την ομάδα. Μακεδονικός, και μόνο το όνομα τα λέει όλα. Τόσα χρόνια δίπλα στους πολίτες, δίπλα στα παιδιά και φυσικά δόξες και μεγαλεία. Συγχαρητήρια, όχι το άλλα τόσα χρόνια ζωντανή στις επάλξεις. Ευχαριστώ. Δύο λόγια και εγώ, εκ μέρους της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, θέλω να συγχαρώ για μια ακόμη φορά τον ΑΣ Μακεδονικό, μια ομάδα η οποία από τα 90 χρόνια της ζωής της, εγώ προσωπικά τα 56 μου χρόνια, είμαι κοντά του. Είμαι φύλαθλος του Μακεδονικού. Ο Παύλος Ανδρώνης ήταν και αυτός φύλαθλος, αλλά είχε την τύχη να ηγηθεί και έχει την τύχη να ηγηθεί αυτής της μεγάλης ομάδος. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους γονείς που εμπιστεύονται αυτή την ομάδα, γιατί εγώ είμαι από αυτούς που ξέρω τι σημαίνει Μακεδονικός. Είναι ένα σωματείο με φοβερά μεγάλη ιστορία, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, άλλωστε φαίνεται και στο προηγούμενο, λίγο πριν που είδαμε πόσα τμήματα έχει. Να είστε γεροί, να έχετε χρόνια καλά, χρόνια πολλά. Όπως επίσης θέλω να εξάρω και ένα στέλεχος της συγκεκριμένης ομάδος, τον Γιώργο τον Παυλάκο, που θεωρώ ότι θα είναι ο συνεχιστής, όπως φαίνεται τα πράγματα, του Παύλου του Ανδρώνη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύω το Μακεδονικό θα τον πάει εκεί που εμείς, εγώ και ο Παύλος, τον έχουμε δει, στην Αλφα Εθνική. Ευχαριστώ πολύ. Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας, με την ευκαιρία της σκοπής του πρωτοχρονιάτικου άρτου του συλλόγου μας. Ενός συλλόγου που φέρει ένα όνομα βαρύ, γεμάτο πλούτο, ιστορία, αγώνες, αξιοπρέπεια και μάχες. Ένα σύλλογο ο οποίος διαγράφει ήδη 90 χρόνια ζωής και προσφοράς. Και μεταφέροντας τις πατρικές ευχές και ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως κυρίου Βαρνάβα, θα ήθελα να συγχαρώ την διοίκηση στο πρόσωπο του Προέδρου, τους προπονητές, τους φροντιστές, τους τεχνικούς, όλους όσοι αγωνίζονται, θυσιάζονται και προσφέρουν στη συνέχιση αυτού του μεγάλου έργου.
Κυρίως όμως να συγχαρώ τα παιδιά μας που βρίσκουν διέξοδο στα αδιέξοδα της ζωής μέσα από τον αθλητισμό. Να συγχαρώ τους γονείς που εμπιστεύονται και προτρέπουν τα παιδιά τους στην άθληση και να ευχηθώ από καρδιάς η πορεία της ζωής όλων σας, κυρίως των παιδιών μας όμως, να είναι μία πορεία γεμάτη νίκες, τόσο στους αθλητικούς αγώνες, όσο και στους καθημερινούς αγώνες της ζωής, όπου εκεί πολλές φορές δίνονται οι πραγματικές μάχες. Καλή χρονιά και ευλογημένη, με επιτυχίες και νίκες. Σας ευχαριστώ.